δεύτερο βιβλίο της σειράς, ένα βιβλίο μικρού μεγέθους, με χειρόγραφη γραμματοσειρά και 28 σχέδια με πενάκι. Το βιβλίο φιλοτεχνεί ο φίλος του Στρατή Ελευθεριάδη, Πιέρ Μπονάρ, ο οποίος βρίσκεται πια στην δύση της καριέρας του και της ζωής του. Ο Μπονάρ πεθαίνει στα 1947. Στο βιβλίο αυτό, ο Μπονάρ αποφασίζει να στήσει μία σειρά από φανταστικές επιστολές, τις οποίες γράφει με το χέρι, με πένα, τις οποίες απευθύνει προς τα οικεία του συγγενικά πρόσωπα και δέχεται από εκείνα αντίστοιχες επιστολές, αντίστοιχες απαντήσεις. Το βιβλίο, όπως καταλαβαίνουμε, αφορά ένα είδος ύμνου προς την παιδική ηλικία, προς τα παιδικά του χρόνια, ονομάζεται «Correspondance» και διακοσμείται με σκηνές από τον κόσμο των παιδικών χρόνων, το μάθημα του πιάνου, ο κήπος της γιαγιάς, το δωμάτιο της γιαγιάς. Είναι το δίπολο στο οποίο κινήθηκε και η ζωή και το έργο του Πιέρ Μπονάρ, ο κόσμος της εξοχής και ο κόσμος της πόλης. Το μικρό μέγεθος φυσικά παραπέμπει στο είδος του ιδιωτικού σημειωματαρίου και με αυτό το βιβλίο ο Μπονάρ επισφραγίζει τη φιλία του με το Στρατή Ελευθεριάδη. Η παιδική ηλικία του Ιμπλή κυκλοφόρησε στο 1975, συνιστά το τελευταίο βιβλίο της σειράς καλλιτεχνών της εκδοτικής δραστηριότητας ολόκληρης του Στρατή Ελευθεριάδη. Φιλοτεχνήθηκε από έναν πολύ σημαντικό Ισπανό σουρεαλιστή του 20ου αιώνα, τον Χουάν Μιρό, ο οποίος εμπνέεται από το εμβληματικό για την ιστορία του θεάτρου έργο του Αλφρέντ Ζαρίου, Βασιλιάς Ιμπλή, και το προσφυλές αυτό ανάγνωσμα επιλέγει ο ίδιος να το υιοθετήσει, να γίνει ο ίδιος συγγραφέας και να φιλοτεχνήσει ένα βιβλίο με βάση την περσόνα του Ιμπλή. Απελευθερωμένος από κάθε σύμβαση, στο τέλος της καλλιτεχνικής του πορείας, είναι στην όρεμη φάση της ζωής του ο Χουάν Μιρό, με αυτόματη γραφή, όπως μπορούμε να δούμε από τα γράμματα τα οποία πέφτουν στην κυριολεξία ως χήμαρος πάνω στο χαρτί. Ο Μιρό συνθέτει κείμενα γύρω από αυτόν τον γκροτέσκο κόσμο του Ζαρί και εικονογραφεί με έργα απόλυτα σουρεαλιστικά τον Ιμπλή στις Βαλεαρίδες και την παιδική ηλικία του Ιμπλή. Όπως είναι προφανές, το εξαιρετικό αυτό έργο, το οποίο κυκλοφόρησε σε ένα τόμο και 20 έγχρωμες λιθογραφίες, εμπνέει, αντλεί το περιεχόμενό του και την συνθετική του, την τεχνοτροπική του δομή από τον κόσμο της παιδικής ζωγραφικής, από τον κόσμο του παιδικού σχεδίου, όλος ο αυθορμητισμός, η ζωντάνια και το παράλογο της παιδικής φαντασίας μεταφέρεται ως το ανάλογό του από τον καλλιτέχνη. Είναι πραγματικά ένα ομάζ πάνω στο παιδικό κόσμο, στον κόσμο της παιδικής ψυχής, το έργο αυτό, και φυσικά είναι και ένα νοσταλγικό flashback του ίδιου του καλλιτέχνη, ο οποίος βρίσκεται στη δύση της ζωής του, στην νεότητα και στα παιδικά χρόνια.